Gentlemen. 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 I believe we are ready. Prime Time Gaming. Μια χορηγία της Epic. Epic Fiber από το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο. Με ταχύτητες 1 Gbps και 12 μήνες δωρεάν. Και όλοι τώρα λένε όχι απλά ίντερνετ, Epic Fiber. Epic. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στον Ζακ και το Cyprus Gamer με Epic Fiber 1 Gbps, το απόλυτο δίκτυο για gaming από την Epic, η οποία βραβεύτηκε ως το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με επίσημες μετρήσεις της Ookla. Αποκτήστε το Epic Fiber 1 Gbps δωρεάν τους πρώτους 12 μήνες, εννοείται, και πάρτε το παιχνίδι σας σε άλλο level. Τα πάντα στο epic.com.cy. Τα πάντα φυσικά για το gaming στο cyprusgamer.com. Ο Ζακ είναι μαζί μας από την ιστοσελίδα cyprusgamer.com, τη μοναδική σελίδα στο ίντερνετ αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games. Σε όλα τα τελευταία νέα παρουσιάσεις και unboxing θα τα βρείτε εκεί. Ο Ζακ έρχεται κάθε Πέμπτη 4:40 στον Πολίτη 176 και 97.6 για μια πολύ μικρή σούμα των τελευταίων νέων που μας έχουν περάσει αυτή την εβδομάδα που έχουμε να τα πούμε. Ζακ, σε καλησπέριζω στον Πολίτη 176. Καλησπέρα Δημήτρη μου, γεια σας πολίτες στο 107.6. Η εισαγωγή σου ήταν πιο μεγάλη που τα νέα που έχουμε να πούμε σήμερα. Προσπαθώ να κρατιέμαι λίγο, να είμαι πιο σύντομος, αλλά είσαστε πολύ large, ρε φίλε, στο Cyprus Gamer. Τι να κάνω. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, τα τελευταία νέα από τον κόσμο των video games. Ελπίζω να είσαι καλά, που σου μιλάω τώρα στον αέρα του Πολιτή 107.6. Η εβδομάδα σου να ήταν cool και όχι τόσο ζεστή όσο για την θερμοκρασία. Έχουμε πολύ ωραία παιχνίδια να αναφέρουμε και ένα πολύ ωραίο event το οποίο μας έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε όλοι αυτιά. Πολύ σωστά, Δημήτρη μου. Θα ξεκινήσω με τα δωρεάν παιχνίδια της εβδομάδας, όπως κάθε φορά που κάνουμε την εκπομπή μας. Αναφερόμενος στα Epic Games που προσφέρονται από την εταιρεία Epic Games, έχουμε τους δύο, τον ένα συν έναν τίτλο, όπως τον αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Το Freshly Frosted είναι ένα παιχνίδι puzzle με cupcakes και donuts, τα οποία πρέπει να βάλετε στη σειρά, να φέρετε εις πέρα στις διάφορες οδηγίες για να περάσετε στο επόμενο στάδιο. Είναι αξιολάτρευτο, είναι πάρα πολύ cute τα γραφικά του, τα χρώματα του κλπ. Και το άλλο, το συν έναν, είναι ουσιαστικά δωρεάν tokens και νομίσματα για το Rumble Club, ένα παιχνίδι το οποίο είναι δωρεάν να παίξει οποιοδήποτε. Απλά έρχεται αυτό να σου δώσει έναν επιπλέον bonus, το οποίο φαντάζομαι μπορείς να το μετατρέψεις σε εμφανίσεις, σε profile pictures, σε avatars κλπ. Όλα αυτά κάποιος, να υπενθυμίσουμε, ότι μπορεί να τα αποκτήσει δωρεάν πηγαίνοντας στο Epic Games, να φτιάξει προφίλ δωρεάν αν δεν έχει ήδη και να τα βάλει στο library του απλά πριν τις 6 σήμερα, όπου τελειώνει αυτή η προσφορά και θα έρθει ο επόμενος τίτλος, τον οποίο αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι ένας για την εβδομάδα που θα διανύσουμε μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Πρόκειται για το Sunless Skies Sovereign Edition. Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ αντιφατικό σε σχέση με τους τίτλους τους οποίους προσφέρει αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 5, καθώς είναι πολύ σκοτεινό, είναι δυστοπικό, παίζεται αφιψηλού, όπως θα θυμίσει τα κλασικά τα GTA που τα βλέπεις από πάνω προς τα κάτω, και διαδραματίζεται σε μια ιδιαίτερη εποχή όπου είμαστε σε περίοδο Βικτοριανής Αυτοκρατορίας, η οποία έχουν φτιάξει με ατμούς, είναι κάπως steampunk το παιχνίδι, κατασκευές και μηχανές οι οποίες μας επιτρέπουν να διακινούμαστε στο διάστημα, και έχει πάρα πολύ πολλήν ιστορία από πίσω του. Το παιχνίδι φημίζεται για ότι έχει πολλή ανάπτυξη, πολλή ιστορία με τους χαρακτήρες και το παρελθόν των χαρακτήρων, το οποίο εσείς το επιλέγετε. Εσείς θα φτιάξετε το background του χαρακτήρα σας και θα φέρετε εις πέρα διάφορες αποστολές, θα εξερευνήσετε αυτόν το αχανέ περιβάλλον κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ομολογουμένως γράφει ότι είναι τρόμου παιχνίδι και αντιλαμβάνομαι ότι λόγω των χρωμάτων, λόγω των που διαδραματίζεται, αλλά επειδή είναι από ψηλά, ξέρεις, πρέπει να είναι εύκολο να το παίξει κάποιος, δεν νομίζω να υπάρχουν ιδιαίτερα jump scares κλπ. Όπως και να έχει, θα είναι από τις 6 μέχρι την επόμενη Πέμπτη, όπου και θα το αναφέρουμε πάλι δωρεάν, οπότε απλά βάρτε το στη βιβλιοθήκη σας, δοκιμάστε το οποιαδήποτε ώρα θέλετε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα για τα δωρεάν παιχνίδια του Ιουλίου. Καθώς αυτόν τον Σαββατοκύριακο θα αποχαιρετήσουμε ήδη τον Ιούνιο, επί εν το μισό 2024, έτσι τσακ μπαμ. Και θα. Μάνα, απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Δεν ξέρω πότε προλαβαίνουμε να πούμε του ενός μήνα τα δωρεάν παιχνίδια και ξαφνικά λέμε για τον επόμενο. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον Ιούλιο την επόμενη εβδομάδα και οι συνδρομητές του PlayStation Plus βεβαίως θα πάρουν τα δωρεάν μηνιάτικα παιχνίδια τους και έχουν αποκαλυφθεί. Πρόκειται για τρία παιχνίδια συν
κάτι. Το πρώτο παιχνίδι είναι το Borderlands 3. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει πάρα πολύ καιρό που κυκλοφόρησε. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, 2019 που είχε κυκλοφορήσει το Borderlands 3. Είναι της σειράς βεβαίως Borderlands που είδαμε διάφορα παιχνίδια. Δεν περιορίζονται στα 3. Καθώς είχαμε και το Tales from the Borderlands, είχαμε και το Tiny Tina's Wonderland. Και έρχεται και η ταινία. Για όσους έχουν δει το trailer, για όσους γνωρίζουν ότι θα έχει μια ταινία βασισμένη σε αυτήν τη σειρά. Είναι δωρεάν λοιπόν το Borderlands από τις 2 Ιουλίου για τους συνδρομητές του PlayStation Plus. Μαζί του το NHL 24, πρόκειται για ένα παιχνίδι παραγωγής EA Sports και έχει να κάνει με το hockey, το αμερικάνικο άθλημα στον πάγο. Αμερικάνικο, έπρεπε να πω το άθλημα στον πάγο, γιατί παίζουν και οι Καναδοί πολλά. Ναι. Απλά εμείς δεν το έχουμε ιδιαίτερα. Λίγο πιο, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και το Among Us, που είναι, πρόκειται για το περιβόητο παιχνίδι που θέρκεψε εν περίοδο COVID, όπου παίζεις μαζί με άλλους παίχτες. Είναι πολύ απλά τα γραφικά. Κάποιος από εσάς είναι ο imposter, είναι ο δολοφόνος και πρέπει να σκοτώσει τους άλλους. Οι άλλοι πρέπει να τον βρουν πριν να σκοτώσει όλους κλπ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο σας συνιστώ να το παίξετε με παρέα. Είναι πιο διασκεδαστικό αν το παίξει κάποιος με παρέα. Το Παλέρμο είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Μπράβο, σε πιο διαδραστική φάση πρέπει να κινείσαι ακριβώς το Παλέρμο. Ναι. Το οποίο, fun fact, ξέρεις ότι βασίζεται πάνω σε έναν πείραμα για σοσιολογία που το είχε γράψει ένας Ρώσος φοιτητής, αν δεν κάνω λάθος, για να υποστηρίξει το θήσεις του. Ότι μια μειονότητα με γνώσεις πάντα θα νικά μια πλειοψηφία χωρίς γνώσεις. Κάτι έτσι που ήταν το, αν δεν κάνω λάθος, το υπόθρο του. Άσχετο με το θέμα μας, προχωρώ. Συνάδει όμως. Και όμως συνάδει πάρα πολύ με το παιχνίδι του Παλέρμο. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Το Παλέρμο αυτό το δημιούργησε. Έτσι, ο Ρώσος αυτός φοιτητής. Λοιπόν, το έξτρα πράγμα που θα προσφέρετε με το PlayStation Plus του Ιουλίου πρόκειται για το PlayStation Plus Pack για τον Genshin Impact, το οποίο βεβαίως φέρνει μέσα διάφορα, να πω, πώς να το πω, είναι, ονομάζονται Preco Gems, Fragile Resin, Heroes Weed, είναι τα currencies, είναι τα νομίσματα, είναι τα tokens που χρησιμοποιεί κανείς μέσα στο Genshin Impact για να αγοράσει διάφορα, να ξεκλειδώσει άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι συνδρομητές από τις 2 Ιουλίου θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια. Να συνεχίσω ότι είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο, αν δεν κάνω λάθος, για το Assassin's Creed, ότι έχει δεχτεί ελληνική μετάφραση από το community της Ελλάδας. Έφτασε τώρα αυτό το πράγμα και στο Total War Rome 2. Πρόκειται για ένα παιχνίδι παλιών, είναι από το 2013, όμως έχει ακόμη fanbase πάρα πολύ, το παίζει πάρα πολύ κόσμος σήμερα και φαίνεται αρκετά πολύ ώστε να το μεταφράσουν κιόλας στα ελληνικά. Και δεν μιλώ μόνο σε dub ή σε υπότιτλους, αλλά έχουν μεταφραστεί όλα και τα μενού και οι διάφορες εξιστορήσεις και οι διάφορες παραγράφους που μπορεί κάποιος να διαβάσει παίζοντας το παιχνίδι. Οπότε έναν μπράβο, έναν εύγε στην ανεπίσημη ελληνική μετάφραση αυτή που έχει έρθει από το community που αγαπά αυτόν το παιχνίδι. Έγιναν και τα μενού, δηλαδή μετάφραση. Ναι, τα πάντα όλα. Όταν το δεις, άρα γράφει νέο παιχνίδι. Ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα είναι κάποιο είδους patch. Είναι patch. Μπράβο. Θα πρέπει κάποιος να περάσει μέσα από το Steam Workshop. Τα γράφει όλα αυτά ο Γιώργος αναλυτικά στο site. Πώς μπορεί κάποιος να το κατεβάσει αυτόν το patch. Θα έρθει να προσθέσει κάποια files ώστε να τα αντικαταστήσει τέλος πάντων τις γλώσσες με αυτές τις ελληνικές μετάφρασεις. Μπράβο. Είναι πράγματι. Πρέπει να επικροτούμε αυτές τις ενέργειες γιατί αξίζει. Είναι πολύ σκόπος πίσω από αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Elden Ring, το Shadow of the Earth 3, έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε το expansion, το πολύ αναμενόμενο αυτόν expansion για όλους τους φαν του Elden Ring και γενικά τους φαν των Souls Games παιχνιδιών. Έρχεται τώρα το πρώτον patch του εν ονόματι Calibration Update 1.12.2. Ο αριθμός δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και το τι κάνει είναι ότι αλλάζει λίγο το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού. Για όσους γνωρίζουν τα Souls Game παιχνίδια, δεν υπάρχει επιλογή για το πόσο δύσκολα να είναι. Αυτό είναι, αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, βγάλτα. Αν όχι, απλά get good. Λοιπόν, και έρχεται αυτό όμως να πει ότι ήταν υπερβολικά δύσκολα τα bosses μέσα στο παιχνίδι όταν κυκλοφόρησε αυτό το expansion αρχικά. Οπότε έρχεται να φτιάξει λίγο τον bonus που παίρνεις με τις επιθέσεις σου, τον damage negation που πιάνεις από κάποια blessing κλπ. Ξέρω κόσμον και συγκεκριμένα παιδιά από την ομάδα οι οποίοι έτρεχαν να το τελειώσουν στο δύσκολο για να μην προλάβει να γίνει update, ενώ ο Γιάννης καλή ώρα προσπαθεί να μην συνδεθεί στο ίντερνετ για να μην γίνει update για να το τελειώσει στο δύσκολο, γιατί προφανώς, ναι, προφανώς παίρνεις καλύτερα και περισσότερα εύσημα αν τα καταφέρεις να τελειώσεις στο original version του. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στο ίντερνετ για τη δυσκολία του παιχνιδιού, όπως είπες και εσύ.
Και φαντάσου πόσο έντονες ήταν οι αντιδράσεις, αφού αναγκάστηκε η εταιρεία να βγάλει και το patch. Ναι. Βλέπει, παιδιά, εντάξει. Απίστευτο. Κάνουμε πίσω. Πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, από άποψη κυκλοφοριών, δεν είπαμε κάτι σε καινούριες κυκλοφορίες. Το πρώτο παιχνίδι που αξίζει να αναφέρουμε δεν είναι ακόμη διαθέσιμο, αλλά έχει ανακοινωθεί. Είναι το Anniversary Edition, το 20ετές Anniversary Edition του Beyond Good and Evil. Ένα παιχνίδι προφανώς 20 χρόνων, το οποίο έρχεται με αναβαθμισμένη εικόνα, με 4K και μέχρι 60 frames per second ανάλυση, και θα φέρει ένα διαφορετικό, ένα καινούριο mode σε αυτόν το γνώριμο περιβάλλον και ιστορία. Ενώ η Ubisoft στην ανακοίνωση της μας είχε πει κιόλας ότι το Beyond Good and Evil 2 συνεχίζει να είναι στην ανάπτυξή του και δεν το έχουν αναιρέσει, δεν το έχουν σταματήσει. Δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη το 20χρονα το παιχνίδι. Δεν κάνω λάθος, 12 του Ιούλη ή 19 του Ιούλη που είναι η επίσημη κυκλοφορία. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι, αντιλαμβάνομαι όμως ότι έχουν ανοίξει τα pre-orders σε κάποια σημεία και θα βγει και Collector's Edition για, από την Limited Run Games, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί άλλη εταιρεία ανέλαβε να βγάλει το Limited Collection της, το Limited Edition της, ναι. Να σου πω ότι σήμερα ήταν το embargo από την Ubisoft για τα reviews. Μάλιστα. Άρα λογικά θα έχουμε από σήμερα στο ίντερνετ, στο YouTube, ήδη τους παίκτες θα παίζουν το παιχνίδι και το παρουσιάζουν. Μου φαίνεται λίγο μακρινό το ημερομηνία του Ιουλίου όμως. Μπάς και είναι το Collector's Edition που αναφέρνω. Νομίζω πως ναι. Νομίζω γιατί... ναι, το Collector's Edition θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου. Μάλιστα, έχεις ναι. Δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει, μπράβο, εξού και γιατί το εμπάρκο. Ναι. Το έχω ήδη γι' αυτό. Flexing. Και λέω, να μην πω τίποτα στον αέρα και είναι, δεν πρέπει να πω στον αέρα. Να λέμε την αλήθεια. Άμα κάνουμε κάποιο λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε. Είναι λίγο. Αυτά που λέμε να είναι σωστά. Θυμάμαι στο συμβόλαιο το οποίο μας στέλνει η εταιρεία Ubisoft ότι λέει για το embargo του review. Το embargo του review είναι σύνδεση ημερομηνία κυκλοφορίας. Και ήταν σήμερα. Ήταν σήμερα. Άρα το έχεις παίξει. Ναι. Άρα αξίζει, δεν αξίζει, πες μας έτσι λίγο να... Δεν έχω παίξει το προηγούμενο, δεν έχω παίξει το παλιό. Άρα εγώ. δεν έχουμε τη σύγκριση. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για μένα. Άρα ναι, θα τα δούμε στο review. Θα τα δούμε μαζί. Στο review. Λοιπόν, ο δεύτερος τίτλος που αξίζει να αναφέρουμε ως καινούργια κυκλοφορία αυτές τις μέρες είναι το Luigi's Mansion 2 HD. Ένας τίτλος... Σήμερα. Σήμερα κυκλοφορεί αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Έρχεται από το παρελθόν, έρχεται από το 3DS και Sky Meeting με αναβαθμισμένα γραφικά. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να το παίξουν στο παρελθόν και για όσους έχουν ήδη παίξει το Luigi's Mansion 3 ή προτίθεται να παίξουν το 3 και δεν έχουν παίξει το 2, να μια πολύ ωραία καλή ευκαιρία να το επισκεφτείτε, να το γνωρίσετε, να το δοκιμάσετε. Κατ' εμένα ίσως ο καλύτερος τίτλος στο Nintendo Switch, γιατί ο Luigi είναι fan favorite, οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαι λίγο biased σε αυτό το συγκεκριμένο. Το 3 ήταν κορυφή, οπότε το 2 είναι, δεν τίθεται ερώτημα ότι θα το δοκιμάσω όπως και δίποτε. Ελπίζω το bias που σε διακατέχει και το παιχνίδι αυτό να μην σε απαγορέψει από το να το κάνεις review εσύ και όχι κάποιος άλλος από την ομάδα του Cyprus Gamer. Ξέρεις, είναι... Μερικές φορές είχαμε αυτή τη συζήτηση και για τα παιχνίδια. Κάνουμε κλήρωση, θα μου πεις. Όχι, κοίταξε, είναι πολλές φορές είναι για το ποιος έχει το χρόνο, ποιος μπορεί, ποιος προτίθεται, δεν θα λείπει, δεν θα καθυστερήσει κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τίτλοι, όπως π.χ. ξέρω εγώ, το Spider-Man, ας το πούμε, είναι ο αγαπημένος μου ήρωας. Πέραν των παιχνιδιών, είναι ο αγαπημένος μου ήρωας. Οπότε ήθελα πώς και πώς να κάνω εγώ το review του. Βέβαια, έρχεται εκεί και λέει, εντάξει, θα ήθελα τυφλάς. Θελοτυφλής, θα το δώσεις καλύτερον βαθμό από ό,τι του αξίζει επειδή είσαι φαν ή απλά θα είσαι λίγο πιο ζεστός μαζί του ή θα είσαι πιο αυστηρός επειδή έχεις ψηλά τον συνήθως, πύχη. Ακριβώς, συνήθως οι φανς είναι αυτοί που έχουν και την πιο αυστηρή κριτική αν το παιχνίδι δεν είναι ωραίο, θα το πούνε και με τη χειρότερο τρόπο. Συμφωρώ στα reviews. Νομίζω και στο τέλος της ημέρας αυτόν κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Βέβαια, μπορείς να το εκφράσεις από την αρχή του review ότι παιδιά, εγώ είμαι πολλά μεγάλος φαν. Είμαι φαν του PlayStation, είμαι φαν του Spider-Man, είμαι φαν της Marvel. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ναι, βάζω έτσι μια λίγη ζάχαρη περισσότερη πάνω στο review μου. Απλά προσπαθούμε πάντα να είμαστε αντικειμενικοί. Άρα δεν
αποκλείω ότι θα το γράψω σε review, απλά σίγουρα όχι σύντομα. Πρέπει να το ξεκινήσω, να βρω χρόνο, να το τελειώσω. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Εντάξει, ωραία. Το περιμένουμε και αυτό. Λοιπόν, τι μας έμεινε. Και έναν από αυτά τα πράγματα τα οποία δεν με κρατούν μακριά από το να παίξω κάποια παιχνίδια για review, έρχεται την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουλίου, και θα λάβει χώρα στην παλιά Λευκοσία, περί της περιοχής γύρω από την παλιά ηλεκτρική, και είναι βεβαίως το Epic Street Fest. Το Epic Street Fest, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι δρόμου, όπως λέει και το όνομά του. Οργανώνεται από την Epic σε συνεργασία με άλλους χορηγούς, με άλλους παροχείς, και έχει φαγητό, μουσική, ποτά και διάφορες άλλες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να απολαύσει το απογευματόβραδο του της Τρίτης. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε εκεί, το Cyprus Gamer, μαζί με την Epic. Θα έχουμε στήσει ένα booth στο οποίο θα διαγωνιζόμαστε στο Mario Kart. Και όποιος συμμετέχει στο παιχνίδι θα μπει στην κλήρωση για ένα Nintendo Switch. Όποιος καταφέρει να κερδίσει την κούρσα θα μπει στην κλήρωση ή τριπλούν. Άρα περισσότερες ευκαιρίες και bragging rights για ό,τι καταφέραν να με νικήσουν πάνω στο Mario Kart. Οπότε περάστε το απόγευμα της Τρίτης σας από εκεί. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Ελάτε να απολαύσετε το ποτό σας, ελάτε να απολαύσετε κάποιον φαγητών. Πολλά από αυτά τα φαγητά είναι και για charity. Όλα τα καθαρά έξοδα πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γνωρίζω ότι ο Λευτέρης είναι πάντα εκεί στα Wings και το κάνουν αυτόν ανελιπώς σε κάθε Epic Street Fest. Είμαι σίγουρος ότι και ο Δημήτρης θα βρίσκεται εκεί, οπότε εάν θέλετε να γνωρίσετε το Primetime Gaming και το Cyprus Gamer από κοντά, ραντεβού την Τρίτη το απογευματόβραδο στην περιοχή κοντά στην παλαιά ηλεκτρική. Ακολουθήστε τη μουσική και θα μας βρείτε. Κοίταξε, ο Λευτέρης θα ψήνει το κρέας, ο Δημήτρης θα το τρώει. Τι εννοείς? Πάντα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο αυτό κάνουμε. Λοιπόν, ήταν ο Ζακ των Cyprus Gamer, cyprusgamer.com, κάθε Πέμπτη 4 και 40 εδώ στον Πολίτη 176 και 976. Ραντεβού την Τρίτη στην παλιά ηλεκτρική στη Λευκοσία για το Epic Street Fest. Ραντεβού την Πέμπτη 4 και 40 στον αέρα του Πολίτη 176 για το καθιερωμένο μας Primetime Gaming. Σε απελευθερώνω. Καλή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά Δημήτρη μου, καλή συνέχεια σε όλους. Primetime Gaming, μια χορηγία της Epic. Epic Fiber, από το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, με ταχύτητες 1 Gbps και 12 μήνες δωρεάν. Και όλοι τώρα λένε, όχι απλά ίντερνετ, Epic Fiber. Epic.